Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε και πάλι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισάωρο τη εκπομπή μα. Παραδοσιακά, κάθε Δευτέρα ξεκινάει τώρα το ιατρικό μα θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καταράκτη, αλλά και για την σύγχρονη προσέγγιση και αντιμετώπιση του. Κοντά μα είναι ο κύριο Μιχαήλ Χριστοδουλίδη, οφθαλμίατρο και συνεργάτη του Νοσοκομείου Υγεία. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε πολύ και εμεί που είστε κοντά μα. Λοιπόν. Κατά κάποιο τρόπο, ήρθατε να μα βάλετε τα γυαλιά. να ε, δούμε... Όχι ακριβώ. Να, να σα βγάλω τα γυαλιά. Να τα βγάλουμε τα γυαλιά. Σωστά γι' ναι. αυτό. Να δούμε τι είναι ο καταράκτη, ποια είναι τα συμπτώματα του και πότε ο περισσότερο κόσμο έρχεται να σα χτυπήσει την πόρτα για αυτό το, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο καταράκτη είναι η θόλωση του φακού του οφθαλμού. Συμβαίνει συνήθω σε ηλικίε μετά τα 60, χωρίς να αποκλείουμε και του πιο νέου. Mm -hmm. Και τα πρώτα συμπτώματα είναι θόλωση τη όραση. Ενοχλείται κάποιο από τον έντονο ήλιο, από το φω, δεν μπορεί να διαβάσει κανονικά. Βλέπει θολά, υπάρχει δυσκολία στην οδήγηση το βράδυ. Ε, αυτά είναι τα συμπτώματα, τα βασικά. Όπω τα περιγράφετε, είναι συμπτώματα που ένα άτομο ε, μπορεί να τον δυσκολέψουν αρκετά στην, στην, στην καθημερινότητά ναι, ναι. του. Ναι. Όμω, σε αυτή την κομβική ηλικία των 60, πάρα πολλοί κάνουν υπομονή και ίσω να μην έρχονται αμέσω. Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει και υπάρχει μια παλαιά αντίληψη που έλεγε ότι χειρουργεί τον καταράκτη όταν οριμάσει. Αυτό δεν ισχύει και μύχος. δεν ισχύει για τα τελευταία 20-30 χρόνια που ασχολούμαι, εγώ, εν περιπτώσει, με το χειρουργείο καταράκτη. Ο καταράκτη χειρουργείται όταν αρχίσει να ενοχλεί τον άνθρωπο που τον έχει. Έτσι. Οπότε, αφού καταρρύψαμε αυτόν τον μύθο, πείτε μας ακριβώς πότε πρέπει να χειρουργείτε. Εάν κάποιος οδηγεί το βράδυ και έχει πρόβλημα με τα φώτα ή δυσκολεύεται να διαβάσει, θα πρέπει να επισκεφτεί τον οφθαλμίατρό του και αν το πρόβλημα του είναι ο καταράκτη, μπορεί να χειρουργηθεί. Έχετε φέρει και κάποια στοιχεία και λόγω τη μεγάλη σα εμπειρία. Πόσε επεμβάσει καταράκτη γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο παγκοσμίω και να δούμε και λίγο και τι ακριβώ γίνεται στη χώρα μα. Παγκοσμίω, γύρω στα 10 εκατομμύρια καταράκτε χειρουργούνται κάθε χρόνο. Τα τέσσερα περίπου εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη mm -hmm. ε, και στην Ελλάδα είναι πάνω από 100.000 κάθε χρόνο. Ετησίω. Φυσικά τα δεδομένα αυτά αλλάζουν ανάλογα με, με τις ηλικίε που χειρουργούνται κλπ. Και, mm -hmm. και σε αυτέ τι 100.000, πόσες... Πόσ, τι έχει αλλάξει στην προσέγγιση τους, τι καινούριο έχει φέρει η ιατρική, τι έχει προσταθεί στη φαρέτρα σας. Ακούστε να δείτε, από τότε που χειρουργούμαι εγώ. Εδώ και 30 χρόνια δηλαδή, mm -hmm. έχουν αλλάξει τα μηχανήματα, η τεχνολογία. Οι τομές έχουν γίνει πολύ μικρέ. Η τομή έχει γίνει δύο χιλιοστά πλέον. Ε, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Χειρουργούμε πλέον και νεαρά άτομα που έχει αρχίσει ο καταρράκτη του. Μπορεί να μην είναι έτοιμο η χειρουργία ακόμη, αλλά θέλουν να απαλλαγούν από τα γυαλιά του. Μπορεί να έχουν ψηλή μοιοπία, μπορεί να έχουν υπερμετροπία. Μπορεί να θέλουν να διορθώσουν την πρεσβειοποία τους ή ένα μέρος αυτής, σε πάση περιπτώσει. Οπότε, είναι, η προσέγγιση είναι, ξέρετε, Είπατε ανάλογα με το άτομο. Και άτομα νεαρότερης mm. ηλικίας. Περίπου γιατί τι ηλικίες μιλάμε. Καταράκτη μπορεί να έχουν όλες οι ηλικίες. Υπάρχουν οι συγγενείς καταράκτες, mm -hmm. που μπορεί να υπάρχουν στα παιδάκια. Υπάρχουν καταράκτες που βλέπουμε και χειρουργούμε σε νέους ανθρώπους, 35, 40, 50... Και οι οποίοι πολλέ φορέ μπορεί να οφείλονται σε λήψη φαρμάκων, λήψη κορτιζόνη, άλλε αιτίε, αλλά ο μύθο, ξέρει, περίμενε να γίνω 70-80, να οριμάσει, είναι... δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ε, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να διορθώσουμε κάποια διαθλαστική ανομαλία ταυτόχρονα με τη επέμβαση, και αργότερα τι είδου φακοί χρησιμοποιούνται θεωρητικά μπορούμε να διορθώσουμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά όχι τα πάντα. Μπορούμε να διορθώσουμε μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμό, mm -hmm. πρεσβειοπία αλλά η απάντηση αυτή είναι πολύπλοκη γιατί το κάθε μάτι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση του κάθε οφθαλμού για να δούμε ποιος φαγός ταιριάζει σε ποιον, και γιατί πρέπει να μπει αυτός ο φακός, γιατί θα προσφέρει στο άτομο αυτός ο φακός, διότι είναι μερικοί που έχουν μειωμένε ανάγκες σε πολύ μικρή λεπτομέρεια λόγω εργασίας και είναι άλλοι που πρέπει να βλέπουν αρκετά ή πάρα πολύ καλά επειδή δουλεύουν ή μπορεί να οδηγεί, okay. μπορεί να είναι όλη μέρα σε κομπιούτερ, δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά πολύ. Ε, αυτό πρέπει να. Οπότε να έχει βλέπουμε. να κάνει με την αδραστηριότητα του κάθε ατόμου και κάθε περίπτωση εξετάζεται εξατομικεύμενα και την προσωπικότητα. προσωπικότητα. Ναι, ναι. Μα είπατε σε ποιε παθήσει μπορούμε εντό εισαγωγικών παθήσει να επέμβουμε. Mm. Δεν μα είπατε που δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εννοείται για το χειρουργείο mm. καταράκτη. Mm. Είπατε όλε. Σχεδόν όλε. Σχεδόν όλε μπορούμε να τι διορθώσουμε, όμω υπάρχουν μάτια που δεν επιδέχονται. Mm -hmm τον κατάλληλο Αυτό έχει να κάνει φακό. Και με την δραστηριότητα του ατόμου, Αυτό όχι, όχι, και έχει να κάνει, εκτό από τη δραστηριότητα ε, και με ορισμένε παθήσει των οφθαλμών, π.χ. προβλήματα στην κοιλίδα, στον κερατοειδή, mm -hmm. τραυματισμούς, τραυματισμού, άτομα που έχουν μειωμένη όραση. Εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ή να βάλει ένα ε, τέτοιο φακό. Θα μα εξετα... περιγράψετε θα τι να είναι. Ναι, δηλαδή. ναι. Να εξετάσουμε, όχι. Θεωρούσα ότι είμαι μικρή, αλλά από αυτά που μα λέτε, νομίζω ότι όντω yeah, πρέπει yeah. να εξεταστούμε. Θα μα εξηγήσετε πώ ακριβώ γίνεται το χειρουργείο, πόσο διαρκεί. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, με κολύριο, με σταγόνες. Οπότε δεν γίνεται κάποια ένεση. Η διάρκεια είναι γύρω στα 15 λεπτά. Η τομή είναι 2 χιλιοστά, που σημαίνει ότι επουλώνεται. Πάρα mm -hmm. πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει αιμορραγία και γίνεται αντικατάσταση του θολού φακού με τον καινούριο φακό που έχουμε επιλέξει για να βάλουμε στο μάτι. Μετά την επέμβαση ο ασθενή θα μείνει στο νοσοκομείο για 20 λεπτά και με ανοιχτό μάτι θα φύγει περπατητός με τα πόδια, θα πάει σπίτι του και θα αρχίσει να βλέπει μέσα σε μερικέ ώρε. Να ρωτήσω αν μπορεί αμέσω να επιστρέψει και στην εργασία του, ή θα μου πείτε ότι είναι ανάλογα την εργασία. Ανάλογα την εργασία είναι. Ε, Συνήθω την πρώτη βρωμα... βδομάδα πρέπει να αποφεύγει κάποιο ε, μολυσμένο περιβάλλον ή κάπου mm -hmm. που έχει πολύ καπνό, χώματα και τα... Αυτοί που κάνουν εργασία γραφείου, εντό 24 ώρων μπορούν να πάνε στο γραφείο και να βλέπουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μας βλέπει κάποιος ποιο πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να του αποτυπωθεί και από την συνομιλία μας σε άλλες παθήσεις λέμε συνήθως η πρόορη διάγνωση ή η πρόληψη. Εδώ. Πρόληψη για τον καταράκτη δεν υπάρχει. Όλοι θα κάνουμε καταράκτη. Όλοι. Το θέμα είναι ότι είναι μερικοί που δεν θέλουν να χειρουργηθούν για χιλόγους. Mm -hmm. Φοβάμαι ας το γιατρέ να οριμάσει, μα ακόμη βλέπω καλά... Αυτά δεν ισχύουν πλέον. Όταν ενοχλεί κάποιον στην καθημερινότητα, παίρνουν το χειρουργείο. Παρόλο που γίνονται τόσα χειρουργεία καθημερινά, με νέε μεθόδου, με εντελώ διαφορετική και σύγχρονη προσέγγιση, ε, υπάρχουν ασθενεί που ακόμη φοβούνται, Υπάρχουν. Δυστυχώ ναι. Και το τραγικό τη υποθέσεω είναι ότι αυτοί οι ασθενεί δεν θα χειρουργηθούν σήμερα, θα έρθουν σε πέντε χρόνια, mm -hmm. όταν ο καταράκτη θα είναι πλέον πολύ όρημο και πολύ δύσκολο για να χειρουργηθεί. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα θέλαμε να είναι έτσι τα πράγματα. Είπατε ότι οι καταράκτη αργά ή γρήγορα αποκτούν όλοι. Mm -hmm. Είναι όμω και κληρονομικό, Κληρονομικότητα δεν υπάρχει στον καταράκτη. Όλοι θα κάνουν καταράκτη. Και. Πότε πιστεύετε εσείς ότι είναι η ιδανική περίοδος για ένα άτομο που μέχρι πρώτη νόση δεν έχει εμφανίσει να γίνουν οι εξετάσει, αν υποθέσουμε ότι δεν έχει αυτά τα συμπτώματα, τα έντονα που έχετε περιγράψει, Ακούστε, κανονικά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εξετάζονται ανά δύο χρόνια από φθαλμίατρο. Ε, τώρα, αν είναι κάποιο πάνω από 55-60 και έχει mm -hmm. προβλήματα όρασης, θα πάει να εξεταστεί. Δεν λέμε ότι θα έχει καταράκτη. Μπορεί να έχει κάτι άλλο, θα γίνει η διάγνωση και αναλόγω. Θα πράξουμε ή θα πράξει ο ενδιαφερόμενος. Ε, αντιληφθήκαμε ότι προφανώς κάθε ασθενή εξετάζεται διαφορετικά και με βάση τα δικά του Ακριβώς. χαρακτηριστικά, την καθημερινότητά του, την εργασία του, mm. την προσωπικότητά του, όπως είπατε εσείς. Ε, αλλά μ, πότε πιστεύετε ότι πρέπει, από τη στιγμή που έχει διαγνωστεί, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επέμβει αμέσως, μπορεί να γίνει το χειρουργείο, πρέπει να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μέσης μπορεί να επέμβει και αμέσω. Σε τρει μέρε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε. Να, να ένα όμορφο απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριο Μιχαήλ Χριστοδουλίδη, οφθαλμίατρο και συνεργάτη του Υγεία.